Η παραγωγή στα κεράσια φέτος και γενικότερα η παραγωγή θεωρώ ότι ήταν από τις, είναι από τις πιο καλές χρονιές που έχουμε. Το πρόβλημα όμως ξεκίνησε πρώτα με ένα χαλάζι το οποίο είχαμε. Τέλος πάντων υπήρξε μια ζημιά. Στις κερασίες δεν υπήρξε πολύ μεγάλη ζημιά, αλλά τώρα συνέχισε η κακοκαιρία η οποία μας δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις δημιουργούν στα κεράσια το σκάσιμο και περιμετρικά, αλλά και αν πάρει εδώ ο φακός, κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν σκάσει. Αυτά πλέον για το εμπόριο δεν κάνουν. Αν φάτε δε και κεράσια, αυτά πλέον από το πολύ νερό το οποίο έχουν δεχτεί, είναι άνοστα, δε, έχουν χάσει την ωραία τους γεύση. Εμείς φημιζόμαστε για την πολύ καλή ποιότητα, αλλά αυτή τη στιγμή οι καιρικές συνθήκες μας δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα, δεν βοήθησαν και με αποτέλεσμα τα κεράσια μας να χαλάσουν και να μην είναι και καλά στη γεύση τους. Όπως βλέπουμε, οι κερασιές είναι γεμάτες από καρπό, από κεράσια, αλλά βλέπουμε τα κλαδιά ότι είναι ρηγμένα και μερικά είναι και σπασμένα. Αυτά οφείλονται στην κακοκαιρία και να μας πείτε αν ορίζετε κάτι για τις αποζημιώσεις που θα δώσει ο ΕΛΓΑ, αν έχει έρθει κάποιος να κάνει αυτοψία και καταγραφή των ζημιών. Οι ζημιές οι οποίες έχουμε είναι αυτή τη στιγμή στις κερασίες είναι η ζημιά που έχει δημιουργηθεί από τη βροχή. Δεν έχουμε χαλάζι εδώ. Όσον αφορά τον ΕΛΓΑ, έχω επικοινωνήσει με τον ΕΛΓΑ, περιμένω το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να βγει σήμερα έξω, να ειδούν και αυτοί από κοντά το μέγεθος της ζημιάς και να προχωρήσουμε σε δηλώσεις για τη ζημιά μας. Εκείνο που θέλουμε από την πολιτεία, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, να σταθεί δίπλα μας, γιατί αυτή τη στιγμή και στα κεράσια, αλλά και στα μήλα και στα χλάδια, έχει γίνει το μεγάλο κόστος της καλλιέργειας έχει ήδη πέσει στην καλλιέργεια. Με αποτέλεσμα οι αγρότες αυτή τη στιγμή να έχουν εξοδέψει όλα τους τα χρήματα για να βγουν αυτή η καλλιέργεια και σε περίπτωση που δεν υπάρξει από τη μεριά της πολιτείας μέριμνα, οι αγρότες, όπως καταλαβαίνετε, για άλλη μία χρονιά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν και τα προβλήματα είναι που είναι σοβαρά, τώρα γίνονται ακόμα πιο σοβαρά. Γι' αυτό θέλουμε από τη μεριά του ΕΛΓΑ να σταθεί δίπλα μας και να μπορέσει να μας αποζημιώσει στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και το βλέπετε άλλωστε και εσείς. Θα μπορέσετε να δώσετε καρπό, θα πιάσει τιμή και αν έτσι τιμή και αν αποζημιωθούν πλήρως. Αυτή τη στιγμή τον καρπό τον οποίο βλέπετε επάνω και που φαίνεται και πολύ ωραία, ο καρπός αυτός δεν θα μαζευτεί. Δεν θα τον μαζέψουμε. Αυτό τον καρπό πρέπει να τον μαζέψουμε και να τον ρίξουμε κάτω, διότι ο καρπός αυτός μεταφέρει αρρώστια επάνω στο δέντρο. Η λεγόμενη μονίλια είναι ένας μύκητας ο οποίος δημιουργείται στο δέντρο, ο οποίος είναι όπως εδώ ξεραίνονται και σε άλλα σημεία μπορώ να σας δείξω, ξεραίνονται βλαστοί, με αποτέλεσμα να χαλάσουν και τα δέντρα μας. Άρα, εκτός από αυτό, πρέπει εμείς να άμεσα να μαζέψουμε τα κεράσια τα οποία υπάρχουν επάνω, να τα διώξουμε από το χτίο μας για να προφυλάξουμε και τα δέντρα. Άρα, πρέπει και ο ΕΛΓΑ να έρθει άμεσα, να εκτιμήσει τις ζημιές και να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει στήριξη από την πολιτεία για τον πρωτογενή τομέα. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, εκεί έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας. Εάν η πολιτεία δεν σταθεί στον αγρότη, στον πρωτογενή τομέα, όπως είπατε, να τον βοηθήσει να μπορέσει να ξανακαλλιεργήσει, ήδη η περιοχή αυτή, αν θα το έχετε και διαπιστώσει, ερημώνει. Θα γίνει ακόμα πιο χειρότερα. Αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει η πολιτεία να το αντιμετωπίσει και να σταθεί δίπλα μας. Και περιμένουμε άμεσα να κάνει τις εκτιμήσεις της και να βγάλει και τις αποζημιώσεις, οι οποίες αυτές που ζητάμε είναι βάσει των ζημιών των οποίων έχουμε πάρει. Δεν θέλουμε κάποιο τίποτα διαφορετικότερο. Θέλουμε να αποκατασταθούν οι ζημιές οι οποίες έχουν πάθει η παραγωγή μας με τις αποζημιώσεις που περιμένουμε.
Όπως είπατε, πέραν το κεράσι, το οποίο έχει υποστεί μεγάλη ζημιά, ποιοι άλλοι καρποί, ποια άλλα δέντρα, όπως λέμε και τα πετροκέρασα, είναι σε ανάλογη κατάσταση. Αν θα σας πάω δίπλα, ναι, ναι, αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Ήδη ξεκίνησαν και τα πετροκέρασα δίπλα, τα οποία έχουν σκισίματα από το νερό. Εάν θα συνεχιστούν αυτές οι καιρικές συνθήκες, οι ίδιες, θα δείτε και τα κεράσια, τα πετροκέρασα και τα άλλα που έρχονται, τα όψιμε, οι όψιμες ποικιλίες, να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή και από αυτά δεν θα έχουμε καθόλου συγκομιδή. Δεν θα έχουμε από αυτά καθόλου συγκομιδή. Ας τα βλέπετε όλα τα κεράσια επάνω. Όλα αυτά τα κεράσια πλέον θα πεταχτούν. Νομίζουμε ότι οι αγρότες κάνουν μια καλή παραγωγή το καλοκαίρι και ζουν όλο το χειμώνα. Τώρα τι θα γίνει? Γι' αυτό λέμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θέλουμε να στέκεται δίπλα ο ΕΛΓΑ, διότι οι αγρότες δεν αντέχουν πλέον. Είναι ένα τεράστιο κόστος καλλιέργειας το οποίο γίνεται σε αυτές τις καλλιέργειες. Όπως θα έχετε διαπιστώσει κι εσείς, οι κλιματολογικές συνθήκες εδώ στην περιοχή μας δεν μας βοηθούν. Σκεφτείτε ότι έχουμε τώρα συνεχόμενες βροχές. Όταν βλέπετε βροχές ή οτιδήποτε, τέτοιες καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν έχουν σταθεροποιηθεί, αυτές αυξάνουν συνέχεια το κόστος της παραγωγής, διότι εξαναγκάζονται οι αγρότες να ρεντίζουν συνέχεια. Και έτσι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή, πολύ πιο έντονο.